πιο φόβο αγάπησες πάλι. Τέλος. Δηλαδή κολλάει το μυαλό σου, κολλάει, κολλάει, κολλάει και μετά ξαφνικά ξεφνάς ένα πρωί και λες, ας... Να αυτό. Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, ε, εσείς λοιπόν έχετε άγχη για τα παιδιά, για τον ερωτικό σύντροφο, αρχίζει βέβαια και ένα παρασκήνιο το οποίο πρέπει να προσέχετε, πάντως γενικά είναι περισσότερο δικά σας τα θέματα. Βέβαια πρέπει να συμπαρασταθείτε σε ανθρώπους που σας έχουν ανάγκη, μπορεί να είναι κάποιο αδιάθετος, θα πρέπει να του συμπαρασταθείτε. Η Αφροδίτη σας κάνει αρκετά αγωητευτικούς, ενώ η Σελήνη κάτι λέει για τα οικονομικά τα οποία θα ρυθμίσετε, ξέρω εγώ, κα, κάτι τέτοιο περίεργο λέει. Α, γενικά δεν είστε σε μια κακή φάση και αντίθετα μπορώ να πω ότι τα οικογενειακά αρχίζουν και στρώνουν αν είστε γεννημένοι τον Ιούλιο, σιγά σιγά, αργά και σταθερά, ε, όμως εσείς εντάξει είστε λίγο αγχωμένοι. Για τους αγαπημένους μας παρθένους... Ακούει, πήρα θέση δύο μέρε. Θα ασχολείσαι με τα πολύ προσωπικά σου θέματα. Το κορμί, το ντύσιμό, το παπούτσι, όλα αυτά τα πράγματα τέλο πάντων. <laughs> Για αυτά που σε απασχολούν, Φίλη φίλοι θα είναι κοντά σου και αρχίζει μία περίοδο περίεργο, η οποία θα είναι γεμάτη δράση. Είστε σε μια καλή φάση, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Αύγουστο, όπω και αν έχουν τα πράγματα, βελτιώνονται οι καταστάσει και το μυρμηγκάκι. Θυμηθείτε ότι σιγά σιγά το μυρμηγκάκι μαζεύει τα, τα, σποράκια και τα πάει στο χώρο του. Ε, είναι μια καλή Περίοδος, η οποία θα σας δώσει ε, αρκετά θέματα τα οποία βέβαια έχουν σχέση με οικονομικά άλλο. Κάτι εφορίε, κάτι δάνεια, κάτι ασφάλειας, κάτι τέτοια πράγματα. Ε, να είναι καλά οι άνθρωποι. Εκείνα, <laughs> να, να είναι καλά οι άνθρωποι, θέλουν να μας ξεφορτώσουν. Όμως να κάνω μία παρένθεση που θέλω να το συζητήσουμε με τους φίλους μας. Κοίταξε πόσο αυτή η κρίση που έφερε την απαξία του χρήματος, πόσο μας έχει κάνει να α, έχουμε αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη, από τον ένα χρόνο στον άλλο. Να σου μια πολυκατοικία, τι θέλει. Ναι, τρομερό. Η άλλη πολυκατοικία. Είναι πολυκατοικία. Ναι. Α, κάποτε αν είχε μια πολυκατοικία, έλεγε εντάξει, <coughs> είμαι αραχτό, θα τα νοικιάσω, θα τα αφήσω στο παιδί. Περί... Τώρα, αν πει κανένα, να σου μια πολυκατοικία, θα πει τι λε ρε παιδάκι δεν τη θέλει. Τώρα ξέρει τι κάνουν, νοικιάζουν σπίτια. Με τη λογική να πληρώνουν τα χαράτσια. Μόνο. Στο δίνει δηλαδή. Ναι, δεν δε, δε δε θέλει ενίκιο, μόνο Πλήρωσε τα χαράτσια και τα, τα, πάγια δηλαδή. Κοίτα λοιπόν, αυτό που πριν από τέσσερα χρόνια το είχαμε ω το υπέρτατο αγαθό, μία πολυκατοικία που θα μου σώσει τη ζωή, αυτή τη στιγμή δεν τη θέλει. Α με γίνει κανένα σεισμό και πέσει κάτω. Αυτό. Α, ξέρεις, βέβαια το θέμα είναι ότι το χρήμα ω χρήμα, τα αργύρια δηλαδή. Ακόμα τα αγαπάνε, δεν είναι τέτοιο. Απλώ έχουν απαντήσει όλα τα υπόλοιπα. Θέλει να σου στην Κύπρο 蔡主席，秘书 την υπόθεση Μην της... μου τη θυμίζει την Κύπρο, γιατί ξέρω ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο ναι. θα γίνει και εδώ. Θα μπορούσε να γίνει Όχι, και Όχι, θα μπορούσε. Λοιπόν. Κοντά είμαστε. Δηλαδή, λοιπόν. λοιπόν. γιατί ναι. πιστεύει ότι κανέναν Ευρωπαίο. Το... Δηλαδή. Όχι. Ακόμα Δευτέρα λένε άλλα, άλλα. Παρασκευή λένε άλλα, μετά πάνε μήνα λένε άλλα. Ναι, και στην τράπεζα να τα βάλει το και στο Σεντούκι φοβάσαι το ληστή κτλ. Όλα δηλαδή έχουν αλλάξει γενικότερα με αυτή την κρίση. γιατί το είπε αυτό δεν, δεν κατάλαβα. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να μου πει εμένα η Λουκανίδη ότι η κυρία Κούλα, η κυρία Σούλα, η κυρία Τούλα και η κυρία Μούλα με έχουν καταραστεί σήμερα γιατί όχι, δεν αμ... την διέκοψα εγώ. Μόνη τη το άνοιξε το θέμα. Εγώ το άνοιξα. Κυρία Κούλα. Ε, θέλω να συζητήσω. <laughs> Κυρία Κούλα, πολύ κολό με τον το <laughs> θέλω να συζητήσω με του φίλου μα αυτό, δηλαδή ε, κάτι που νομίζουμε ότι είναι το υπέρτατο για μα, αύριο μπορεί να μην είναι. Για εσά λοιπόν του ζυγού, κάτι που νομίζετε ότι είναι υπέρτατο είναι τα επαγγελματικά σα αυτό τον καιρό. Μπαίνει ο Άρη βέβαια στον α, καρκίνο. Mm που σημαίνει ότι θα δώσετε κάποιους αγώνες, κάποια καυγαδάκια και αν είστε γεννημένοι την πρώτη πρώτη μέρα για περιμένετε γιατί θα είστε υπερβολικοί. Λες και είστε έτοιμοι να πεις, χάσε με να πάω να φύγω από αυτή τη δουλειά που βέβαια αυτό δεν λέγεται αυτή την εποχή. Προσοχή λοιπόν εσείς των, ημερών, των πρώτων ημερών, μπορεί να κάνετε κάποια λάθη, οι φίλοι σας μπορεί να είναι κοντά σας αλλά είστε λιγάκι μαζεμένοι αυτόν τον καιρό. Αν σας προτείνουν κάτι καινούριο, μελετήστε το πάρα πολύ προσεκτικά, μήπως ε, έχει τίποτε ψηλά γράμματα, τίποτε παγιδού και εσείς που είστε γεννημένοι 3, 4, 5 είπαμε Οκτώβρη ε, στο τέλος του μήνα αυτού θα, λιγάκι θα είμαστε προσεκτικοί παραπάνω από λιγάκι για τους κορπιούς αρχίζουν τα καλύτερα μπορεί Σαββατοκύριακο να δείτε φίλους να ασχοληθείτε με την κοινωνική σας ζωή να έχετε προσκλήσεις αλλά αρχίζουν από Απίθανα πράγματα για εσά που είστε γεννημένοι 22, 23, 24 Οκτώβρη. Ε, ένα όνειρο που θέλετε να πραγματοποιηθεί, ένα παιδάκι, ο ερχωμό ενό παιδιού, ένα έρωτα, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Φεύγετε εσεί τον πρώτο ημερό, νομίζω ότι είστε έτοιμοι με τι να φύγετε.